από αυτό το τραγικό το στη Λιβύη. Πώς, το έχετε, πώς έχετε εσείς αντιληφθεί όλη αυτή την κατάσταση, γιατί οι πρώτες πληροφορίες ήταν για τραυματίες, ελαφρά τραυματίες, μια παραπληροφόρηση, οι οικογένειες δεν ήξεραν τίποτε, το Ρόιτερ άρχισε να βγάζει πληροφορίες για νεκρούς. Υπήρξε μια έτσι, δυστοκία και εκεί. Εγώ κοιτάξτε, υπάρχουν τρία άλλα επίπεδα. Πρώτον είναι τρεις, πέντε νεκροί θύματα και κάποιοι τραυματίες. Ε, χρειάζεται ένα σεβασμός στους νεκρούς. Οι αρχαίοι μον πρόγονοι θεωρούσαν τεράστιο έγκλημα το να μην δίνει σεβασμό στους νεκρούς και στις οικογένειές τους, στους α. ανθρώπους που υπάρχουν πίσω. Το λέω αυτό γιατί διότι η διαχείριση δημοσιότητας που έγινε, το δεύτερο επίπεδο, είναι αξιοδάκρυτη. Το, το να αναφέρει η στρατιωτική ηγεσία... Η, η ο ενημερωτικό μηχανισμό των ενόπλων δυνάμεων κάποια πληροφορία για κάτι που συνέβη την ώρα που τα ξένα πρακτορία δημοσιογραφικά αναφέρουν με σχετική ακρίβεια το μέγεθο του δυστυχήματο και του νεκρού, είναι και ντροπή, και επικίνδυνο. Γιατί η ίδια ο στρατιωτικό μηχανισμό αλήθεια, αυτή είναι η ενημέρωση, μίλησε κάποια στιγμή για ε, εκεί στη Νέα Αρχή λοσκάσαν κάτι πυρομαχικά. Όχι, 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 τα πυρομαχικά ήταν ψιλοάχρηστα, ήταν παλιά, δεν ενδιαφέρον. Και μετά βρέθηκαν κάτι ελικόπτερα στο νερό και θα ασκηθεί δίωξη σε αυτού που βγάλουν τι φωτογραφίε. Η έννοια τη επίσημη αλήθεια στα κλειστά συστήματα είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Και αν ένα κλειστό σύστημα είναι ένα μοναστήρι, είναι κλειστό κόσμο. Ο στρατό είναι κάτι το οποίο υποτίθεται είναι δρόν. Το χειρότερο τι είναι. Η κίνηση της Ελλάδας πήγαν εκεί με τη σημαία για να δώσουν βοήθεια, έτσι, για να δώσουν συμπαράσταση σε έναν βαρύτατα χυμαζόμενο λαό και να κάνουν και ένα, όπως λέμε σε καλά ελληνικά, point, δηλαδή να σμπρώξουν ένα πιόνι στις ταλαιπωρημένες εξωτερικές σχέσεις Ελλάδας. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι η οργάνωση ήταν αληθινά πολύ κοντά στην εκδρομή όταν έχει νεκρούς αυτόν εφρίκη. Αλλά δεν κυρίως... είχε, δεν είχε ξα, ξα, ξα... Επειδή έχω κάνει και εγώ τέτοιε αποστολέ και μάλιστα σε πολύ επικίνδυνε περιοχέ, εγώ ήξερα το λεωφορείο το οποίο μα μετέφερε είχε τρία οχήματα μπροστά και τρία οχήματα Λε, πίσω, ω συνοδεία. Λετάξτε, όταν πηγαίνεις... εδώ, εδώ ένα λένε και αυτό δεν έχει διευκρινιστεί αν Όταν πηγαίνει στη Λιβύη, στη σημερινή Λιβύη στη Λιβύη των τελευταίων χρόνων. Ναι. Ξέρει ότι πηγαίνει σε ένα αρκοπέδιο Και δεν αναφέρομαι στο τι έκανε το το λεωφορείο αυτό, το, το πούλμαν λεωφορείο αυτό να, να πάρει φωτιά. Πάντω κάτι, κάτι ήταν. Ναι. Ε, φοβούμαι ότι δεν εκτιμήθηκε η ουσιαστική συνθήκη και ω εκ τούτου αυτή η κίνηση γενεοδορία, την οποία κίνηση γενεοδορία αυτή που την έκαναν οι άνθρωποι και οι νεκροί και οι τραυματίε, δεν την αποφάσισαν ακριβώ μόνοι του. Ήταν ένστολη. Ε, δείχνει μια ρηχότητα, δεν θα πω ελαφρότητα. Και το λέω αυτό γιατί, διότι, επιτρέψτε μου να κάνω μια, ένα άλμα, ε, διάβαζα ένα κείμενο στρατιωτικών, χωρί υπογραφέ, γιατί υπάρχει και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, που διαμαρτύρεται για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται ένστολοι, είτε βαθμοφόροι είτε κοινοί στρατιώτε, στην εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση στο Θεσσαλικό κάμπο. Όπου λένε ότι αν λεφτό, εμεί πάμε, αλλά ξέρουν που μα στέλνουνε. Και όταν μας θέλουν να μαζέψουμε νεκρά ζώα, ξέρουν σε τι κίνδυνο εκτιθέμεθα και μας καλύπτουν αυτό όλο μαζί, οι τραγωδίες Λιβύη και το άσχημο πράγμα που είναι ο Μητσοτάκης, πρωθυπουργός, επισημένο, στην ΔΕΘ, πεδίο γενικών ανακοινώσεων, εξήγησε πώ ο στρατός θα εμπλακεί στην πολιτική προστασία. Θα εμπλακεί. Με τι προετοιμασία, με τι στοιχείο εθελοντικής προσφοράς, με τι προστασία, όλα αυτά δεν είναι καλά ερωτήματα. Κύριε Παγιανίδη, θα εμπλακεί ο στρατό στην πολιτική προστασία. Ναι. Παίρνουν από το στρατό όμω την Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία. Και την πάνε στην πολιτική προστασία. Μια πολιτική προστασία όμω που δεν έχει κεφαλή. Γιατί στις προηγούμενες, σε όλα τα προηγούμενα meeting ή συνεδριάσεις που κάνανε για την αντιμετώπιση της καταστροφής ενώ μετήχαν υπουργοί, γενικοί γραμματείς, υφυπουργοί, δεν μετήχε ένας, νομίζω, καθήλυνα αρμόδιος, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Τι πολιτική προστασία έχουμε όταν, όταν δεν υπάρχει Υπουργός Επιστουσίας, είναι εξαφανισμένος. Δείτε, εδώ πέρα υπάρχουν πάλι πολλά επίπεδα. Ένα επίπεδο είναι αυτό που λέγεται αποτέλεσμα της rotation, της εναλλαγή ρόλων, η οποία οδήγησε εν ένα έβριμα το οποίο είχαν κάνει και στις Βρυξέλλες που έχω ζήσει. Ε, και στην εφορία το, το ζουν και στι τράπεζε. Μην αφήνει κάποιον υπεύθυνο σε μεγάλο πόστο, αλλά τον για να μην αποκτήσει πολλέ ανέσει με του καταθέτε, με του επενδυτέ, με του διοικούμενου, με τι διάφορε χώρε. Η rotation εδώ οδήγησε σε πικρή παιδική χαρά. Δεν το λέω με κάποιο είδο χαιρεκάκια, αλλά είναι παιδική χαρά η κυβέρνηση όπως λειτουργεί στα θέματα πολιτικής προστασία έδειξε ότι είναι παιδική χαρά. Τώρα, σε όλε τι εξαγγελίε που γίνονται για την μετεωρολογική υπηρεσία που θα περάσει στο ακέφαλο Υπουργείο Πολιτική Προστασία, δεν είναι ακέφαλο γιατί ο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό, επισημαίνω ξανά, εξήγησε ότι δεν θα κάνει ένα σχηματισμό. Άρα ο Υπουργό Πολιτική Προστασία είναι Υπουργό Πολιτική Προστασία. Mm. Το αν καλείται ή όχι, ό, τι να κάνουμε. Και εγώ όταν στο γάμο των παιδιών μου θα μπορούσα να μην κληθώ. Άμα δεν είναι θα έλεγα κάτσε. Κάτι συμβαίνει ε, και δεν καλούμε. Τώρα, το δεύτερο και το, το θα υπαχθεί επίση σε κεντρικό σχεδιασμό και αρχίζει το αστεροσκοπείο και λέει: Παι, Παιδιά, είναι αυτό, Είμαστε επιστήμονε και η μετεωρολογική επιστήμονε έχει. Ε, θέλει προσοχή ο χειρισμό από εδώ και πέρα, γιατί η μία και μοναδική αλήθεια στην Σοβιετική Ένωση, όχι στη Ρωσία, υπήρχε ένα σημαντικό επιστήμονα, βιολόγο, ο Λισέγκο. Ο οποίο είχε φροντίσει η θεωρία του, η βιολογική θεωρία του, να είναι σωστή με τη μαρξιστική ιδεολογία. Όποιο άλλο βιολόγο είχε άλλη άποψη, α πούμε δυτικότροπη, βρισκόταν μακριά για τουρισμό στη Σιβηρία. Αυτό δεν έκανε καλό στη σοβιετική τότε επιστήμη να προσέξουμε. Η Ελλάδα είναι μια πολυπολιτισμική, εσωτερικά ανοιχτή κοινωνία και η έννοια δημόσιο υπάλληλο δεν είσαι. Εγώ σε πληρώνω. Η σωστή ανακοίνωση θα βγει, θα δώσει τη γνώμη σου, γιατί είσαι επιστήμον, αλλά η γνώμη σου θα φιλτραριστεί κεντρικά και θα βγει το σωστό δελτίο τύπου, δεν κάνει καλό στην κυβέρνηση, δηλαδή στη χώρα. Το είδαμε εξάλλου αυτό, αν δεν κάνω λάθο, και με τη διαμάχη, το, του λεκτικού διαξηφισμού που υπήρχαν στις, στο τις μετρήσεις που έκανε το αστεροσκοπείο για την πλημμύρα δεν τις δεχόταν η κυβέρνηση. Το, και μια... το είδαμε το αποτέλεσμα. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό το οποίο είδαμε βαραίνει και είναι πολύ επικίνδυνο ότι αύριο θα έχουμε ένα σεισμό ή θα υπάρχει μια φήμη περί σεισμού ή θα έχουμε μια νέα καταιγίδα. Ο κόσμος τι εμπιστοσύνη θα έχει όταν δει να ελέγχεται η πληροφόρηση ή πώς τη λέγαμε επιστημονική γνώμη. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, ήταν Σαββατοκύριακο δύο mm. κυρίαρχων καταστάσεων. Ήταν ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, και οι εξαγγελίε, παύλα μη εξαγγελίε ε, του Πρωθυπουργού, οι μεταρρυθμιστικέ yeah. του ε, εξαγγελίε και εκλογέ στο ΣΥΡΙΖΑ. Α ξεκινήσουμε από το πρώτο, από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σα ικανοποίησε η παρουσία Μητσοτάκη και όλα αυτά που, είπαν, που είπε. Δείτε, με ικανοποίησε. Το γεγονό ότι αυτό συγκρατήθηκε ότι δεν πήγε με αυτό που παλιά λέγαμε το φοβερά υποτιμητικό παροχές. Λες και παίρνει κάποιος χρυσέ λύρες από το σεντούκι του πατέρα του και πάει και τις μοιράζει, έτσι, όπως κάνανε οι Αιγυπτιώτες όταν τους λέγανε τα κάλαντα, προηγούμενοι αιώνε. τα παιδιά, τα παιδάκια. Ε, δεν υπάρχουν παροχές, υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις για εφαρμογή οικονομικών μέτρων. Ο Μητσοτάκης ορθώς είχε προαναγγείλει πριν την καταστροφή των πλημμυρών, ότι θα πάει μαζεμένο. Το είχε προαναγγείλει γιατί υπάρχει και το θέμα τη επενδυτική βαθμίδα, πώ μα βλέπουν οι αγορέ κτλ. Πήγε με ένα κόστο, ε, δεν είναι δική μου η εφεύρεση, κυβε, στου κυβερνητικού κυκλοφορεί, μεταξύ 0,5% και 2,5% του ΑΕΠ που θα έχει όλη αυτή η υπόθεση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Σε μακροπρόθεσμο δεν ξέρουμε καθόλου. Δηλαδή ένα με πέντε δι. Αυτά τα λεφτά δεν βρίσκονται λέγοντα είναι πολιτική βούληση να. Πήγε συγκρατημένο. Τώρα έκανε κάτι, ε, αναφέρομαι στο ξεπάγωμα των τριετιών, είπε ότι εγώ θα φροντίσω για του συνταξιούχου μου, δηλαδή το κράτο πληρώνει του πληρών, συνταξιούχου, Μην και του δημοσίου υπαλλήλου μου. Ε, για τον ιδιωτικό τομέα θα δώσουν οι επιχειρήσει τριετία, δηλαδή τι αυξήσει αργότερα. Όχι άμεσα, αργότερα. Το 27 θα πάνε. Αυτό. Οι ναι, εντάξει, αν έχουν κατοχυρώσει λίγο κομμάτια, μπορεί να δουν κάποια στιγμή να είναι ήμιαναδρομικό αναδρομικό. Πάντω, αργότερα θα πάνε οι αυξήσει από τον ιδιωτικό τομέα. Το τι κάνει αυτό στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων θα το ανακαλύψουν προσοχή. Ποιοι οι επιχειρήσει και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, διότι μπορεί να υπάρξουν αυξήσει, μπορεί να υπάρξουν και περιορισμοί. Στο προσωπικό των επιχειρήσεων. Φοβάστε δηλαδή ότι Φοβάμαι... αυτή η εξαγγελία μπορεί να φέρει ανεργία. Φοβα... Όχι, αλλά θα φέρει σίγουρα αυτοσυγκράτηση στη μείωση της ανεργίας. Μα. Αυτό ε, δεν θα είναι καλό, δεν θα μετρηθεί, αλλά δεν θα είναι καλό. Αυτά τα στοιχεία συνήθως δεν μετρηθούν. Αυτά λοιπόν τα πράγματα κάνουν τις διαρθρωτικές, πώς λέγαμε, μεταρρυθμιστικές υποσχέσεις, μεγάλη λέξη, θα, με το τάκι, Κάτι αντίστοιχο με αυτό που σπέβδω να συνδέσω συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω δεξιά και αριστερά και είναι πολύ σωστή η λέξη, κάτι για επανεκκίνηση. Επανεκκίνηση του κράτου που δεν υπήρξε από την κυβέρνηση, επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ που είχε αρχίσει να κολλάει χωρί να έχει λασπόνερα, εμφανώ. Mm -hmm. ε, η επανεκκίνηση στα αγγλικά, που είναι η γλώσσα που πρέπει να ομιλεί κανεί στην πολιτική πλέον στην Ελλάδα, λέγεται restart. Restart βάζει μπροστά το αυτοκίνητο που έσβησε. Βάζει το, το PC που το έσου κλείσε. Υπάρχει μια άλλη λέξη, <ΣΣΣ> επίση αγγλική, αγγλοαμερικανική, λέγεται του reboot. Το αυτοκίνητο το κάνει reboot όταν κολλήσει η μηχανή. Κολλήσει, κάνει ντουκντουκ και σβήσει τότε θέλει μια προσοχή πώ θα το ξαναβάλει μπρο, πώ θα το επανεκκινήσει. Τα διαόλια αυτά, τα κομπιούτερ δεν ξέρω ακριβώ τι κάνουν, <laughs> αλλά έχω μάθει, το πληροφορούμε από του ανθρώπου που ζουν γύρω μου, ότι καμιά φορά πεισμώνουν και δεν ξαναπαίρνουν μπρο. Θέλουν και αυτά να μπει rebooted. Αυτή τη στιγμή λοιπόν και το κράτο, το μηδέποτε ε, φιλικό προ τον πολίτη κράτο, αλλά και ο, και ο, ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο είχε φτάσει σε ένα σημείο να τον εαυτό του, χρειάζονται reboot. Αυτό έχει και μια τεχνική πλευρά, πώ θα το κάνει, και μια πώς να το πω, ταπεινότητα. Διότι αν κολλήσει σε, σε, ορεινό δρόμο, σε βουνίσιο δρόμο με το αυτοκίνητο, για να κάνει reboot, θέλει μια επιδεξιότητα. Γιατί αλλιώ λοιπόν, θα μείνει τη νύχτα εκεί. Όσο για το τι σημαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ το αντίστοιχο reboot, το αφήνω στην φαντασία των ανθρώπων που θα σκεφτούν τι θα ψηφίσουν, γιατί είναι συμπατριώτε μα και αυτοί. Προ, λοιπόν, και λοιπόν α, α, αυτή η επανεκκίνηση στο ΣΥΡΙΖΑ με ένα πρόσωπο το οποίο ήρθε ξαφνικά, δεν το περίμενε κανένα πριν από 1,5 μήνα, δύο μήνε. Δεν υπήρχε ουσιαστικά στον πολιτικό χάρτη. Και αυτή η πολύ μεγάλη διαφορά στην οποία απέκτησε. Είναι μήνυμα της κοινωνίας για αλλαγή προς τον Κασελάκη ή μήνυμα της κοινωνίας για αλλαγή προς, τους, προς τα ιστορικά στελέχη τα οποία καταβαραθρώθηκαν. Κοιτάξτε, ε, δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ... Γιατί μην ξεχνάμε ότι το μήνυμα προς την κοινωνία, η κοινωνία είμαστε πολλοί κόσμος. Εγώ είμαστε 6 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Είναι πολύ σημαντικό ότι 150 και 147.000 συμπολίτε μα σηκωθήκανε, αφήσαν την Κυριακή του κατά μέρο και πήγανε, στήθηκαν στην ώρα, yeah. γιατί είχαν και πολλή διαδικασία και αρκετή, αρκετά χειρόγραφη διαδικασία. Περίεργο πράγμα για σήμερα, ε, για να ψηφίσουν. Δώσαν λοιπόν ένα μήνυμα. Πρώτιστα, δώσαν ένα μήνυμα στον εαυτό του, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, φοβάμαι ότι αυτή η εβδομάδα που θα περάσουμε δείχνει ότι ο κάθε θα ερμηνεύσει το μήνυμα όπως τον ή την βολεύει. Φοβάμαι επίσης ότι οι πικρίες που ανέβηκαν σε ένα κόμμα που είναι λογικό να χυμάζεται από πικρή εμπειρία, γιατί εισέπραξε, λέμε ευγενικά, μια μεγάλη ήττα. Ε, Φοβούμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εισέπραξε από το πολιτικό σώμα ένα φτύσιμο. Αυτό είναι δύσκολο να το εσωτερικεύσει και θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικό και να είμαστε όλοι, ελπίζω, προσεκτικοί όταν μιλάμε για τον ΣΥΖΑ και τι εξελίξει του. Όμω, αυτοί που θα ξαναπάνε την επόμενη Κυριακή, γιατί μπορούν να ψηφίσουν, και αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν, ενώ ήταν μέλη του κόμματο, ναι. πρέπει αληθινά να σκεφτούν τι θέλουν και ο κ. Κασελάκη πρέπει να ανασύρει από τι εμπειρίε του και από την πολιτική σοφία που αποκτά. Όχι πολύ γρήγορα, αλλά την αποκτά, τη βλέπουμε. Ε, την ανάγκη περιεχομένου. Παίζει ρόλο το περιεχόμενο, χωρίς... κύριε Παπαγιανίδη, όμω. Παίζει. Στην, στην πολιτική. Θα σα πω. Στην επόμενη στροφή θα παίξει πελώριο ρόλο το περιεχόμενο. Στην μεθεπόμενη στροφή θα παίξει κυριαρχικό ρόλο. Την ώρα τη εκλογή δεν, δεν παίζει. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Η ΔΕΕΦΙΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, η, η οποία κυβέρνησε σε επώδυνε στιγμέ, έχει βάψει τα χέρια ΜΕΜ, Έχει ναι. ασκήσει πολιτική επιτρόικα. Δεν είναι απλά πράγματα. Αυτή φοβούμε ότι χρειάζεται πραγματικά να ανακαλύψει το χρέος της προς τον χώρο τον οποίο αντιπροσώπησε πολιτικά, υπό ποια έννοια. Ότι την επόμενη μέρα, ακόμη και αν ο Κασελάκης είναι πρώτος, η ίδια θα είναι ισχυρή δεύτερη, mm. αλλά ακόμη και αν η ίδια είναι πρώτη, ο Κασελάκης θα είναι ισχυρότατο δεύτερος. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται ε, να τα δουν πιο ψύχρεμα, να μαζέψουν όλα τους τα θάρυτα, όπως λέει ο λαός, και να σκεφτούν δύο φορές. Διότι αυτό που θα ψηφίσουν θα το έχουν ψηφίσει την επόμενη Κυριακή. Και η συνέχεια θα είναι και για αυτού και για μα. Επί τη οθόνη. Επί τη οθόνη και βαριούτσικη. <laughs> Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα Δεν πολύ. Δεν ξέρω αν σα βόλεψα σε κάτι, αλλά. Πα παρόλα, πάρα πολύ. Σας πάντοτε κατά το πιστικότατο στι απαντήσει σα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα Γεια σας, πολύ. Καλή συνέχεια.